Θα ξυπνήσω μάνα από τη κλιάκτη. Δούλευα κάποτε σε βραβιοτεχνία και δούλευα με μια κυρία. Μεγάλη ηλικία. Και του λέω, δεν μου λες ρε Ρίνα, απόκλειψε την τον Παναγιώτη αυτές τις μέρες. Που καλέ μου γυάλινε μου ή του ποδησί από μου. Έτσι ήταν και η μεντή συνέχεια. Ήταν μια αγριά που πάει στον γιατρό. Είναι αγριά και από κλειάκτη κι αυτό. Δεν πήρε. Θα πάει σαν τη κλειάκτη σου. Τώρα άκουτε. Σαν τη κλειάκτη θέλεις. Πάει στον γιατρό και του λέει, α γιατρέ, έχω ένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα. Κλάνω όλη μέρα. Αλλά περικιά ούτε βρωμούν ούτε ακούγονται. Καλά λέει γιατρός. Δίνει κάτι χάπια, σε καμιά εβδομάδα, του λέω γρήγορα, σε καμιά εβδομάδα πάει η γριά στον γιατρό και του λέει «Γιατρέ, με κατέστρεψες. Αυτά τα παλιουχάπια που με έδωσες, βρωμοκοπούν, βρωμοκοπούν». «Α, λέει ο γιατρός, έχουμε πάμε σε καλό δρόμο, λέει. Καλά είσαι. Τι καλό είναι, λέει, γιατρέ, λέει, βρωμοκοπούν». «Καλά είναι τώρα. Θα σου δώσω τώρα κάτι άλλα χάπια. Να ξεβουλώσουν και τα αυτιά. Δεν θα τσακούσε, δεν θα συμβουλούν». Έχει πάει ένας, τώρα αυτό το άκουσα μην πάνε μια πολύ πιστεύω, αλλά θα πω και αυτοί που δεν ήρθαν άλλη φορά. Γύρισε ένας από τη διά αποσταμένος, αλλά η γυναίκα ήταν κυρίου Μερακλού. Και για να την ικανοποιήσει, λέει, δεν με λες ρε γυναίκα, πρώτα να φάμε τη στρανά ή πρώτα να τη στρανά φάμε. Άντι άντρα μου, όπως γυρεύσει τη στρανά τρώμε. Αυτά τα λέμε καμιά φορά στην εμφορία. Αλλά τώρα το ζάλι μου μια το είπαμε πολλές φορές. Εσύ που δεν άκουεις, τα άκουεις και έπαθε μαλλιά. Και τσάκου εκεί του βρούμε. Δεν φταίει κανένα, ήταν ξεταριμένη. Περπατούσε και έκλανε, λέει, λόγους με έκανε καμία. Καμαρώντας, λέει, δεν ακούγεται. Σε λέει, δεν ακούγεται. Άντε ρε Μαρία, ξεπόστασε. Άντε, πέρα. Όποιοι δεν ακούν, όπως είπε το κουμπαράκι, θα πάνε ξεβόλες τα αυτιά της. Τάζει η μάνα του μικρό, και τον κρόν δεν έτρωνε. Άντε σκασμένο φάει το φαγάκι να μεγαλώνεις. Όχι. Αυτό. Φάει ρε το φαγάκι να μεγαλώνεις. Όχι σαν. Λέει πατέρας δώσε ρε γυναίκα τον κρόν. Να δεις πως του ταΐζει. Το παίρνει πατέρας. Άντε φάει το φαγάκι να μεγαλώνεις. Αγιές από τον Πιλατίνο. Όχι αυτόν. Φάρε το φαγάκι σαν μηγαλός του Μπρικούνης. Άντι άντρα φάτο, φάτο εσύ, αυτό το φτιάσε μια κρυμούδα. Ο Τάκης ο Μιλαντίνος συμμετέχει μέσα στη Βασαλιά. Στη Βασαλιά έδωσα και στον πρόεδρο του καινούργιου του βιβλίου, το οποίο δεν είναι συμπληρωμένο. Σε λίγο δεν συμπληρωμένο, θα σας πω κι εγώ τώρα, πέρα δύο έτσι. Να περάσει η ώρα. Πάει η Λευκιά η Μαρία με τον Πάρο του Γιώργου που έδωσε πέρα στο κούντρο του Λάκου. Εγώ έτσι έφτσα να τη γέφυρα εκεί με τον Βλάρη του. Του λέει Γιώργο να κατέβω να κατούρισω. Ναι, βαρύ κατέβω. Αργούσε αυτή η κατέβω. Να λέει, οπότε εμφανίζει και αραμαλιασμένη. Του λέει, τι Μαρία έφτιαξε. Άσε ρε ήρθε ένας που έβαλε το τσουφέκι εδώ στο κεφάλι και με λέει ήρθα κάτσε για να σου καθαρίσω. Και κάτσε στο λουλί, γιατί είσαι άκουσες τη φυγιά. Πάει πάρα σε μέτρες που πάει στο σχολείο, ξυλοκόπησαν τα τσάκια, τα δάχρα είναι αεροζεσμένα,
πάρα τον πάρει νοσοκόμα για το ζάχαρο δεν τρυπούσε. Φιλώ την νοσοκόμα στο ρούφτσι το δάχτυ. Και κλαίει Μπάρμπας, η Μέτρης κλαίει, αχ, κουρτσόδι μου ζήσεις, φιλώ του παραξέχασα να σου πω, μη πει γιατρός, δεν πας και λίγα ώρα. Συμπνάδα Τζοκοβίτς. Τι λες, μπορεί έχουμε σόδεμπρο. Άμα είναι σόδεμπρος, μη κρύβεις. Πάρει εκείνα τα χρόνια ο Τζοκοβίτς, τουράει μάμα να πεις πατάτες, φασούλια, τέτοια προϊόντα είχαμε εκείνα τα χρόνια, συναντά ένα ορμιλιό. Σδιασταύρου τη γυρακτής. Του λέει, πού ρε παίρνεις. Πάει λόγος του λέει, μάμα να πεις ο ντομάτης αγούρι. Ζεύουν τα μπλάρια μπροστά και οι δυο, λέει ο ξύπνος ο Μιλιώτης, κύριε τρώτη και σαπάνη και στην ξύπνη, κύριε τρώτη, κεφάλια που ρέγγεις. Ο κουβίτης ήταν δυσκός, του λάρισε να τη ρέγγεις, ο πέρα καλά ρε γίνεται λέει βάζει νερό, τώρα λέει μου έχεις τάσιμο στο Ραϊμάμα θα γίνεις. Πάει στο Ραϊμάμα, αγοράζει ο Μιλιώτης δυο ρέγγεις, ψήνει, τρώει ο Λουκουβίτης, ρε, και στρώει τα κεφάλια ο Ορμιλιώτης. Κάποια στιγμή του λέει ο Ορμιλιώτης, καλά ρε, τι έκαναμε τώρα, εσύ χόρτας είσαι και εγώ απόμενα νησκός. Για τώρα ακόμα δεν έβαλε τα κεφάλια και βάλει μυαλό.